τώρα σήμερα αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε έτσι καλά το Ευαγγέλιο θα είχαμε τα περισσότερα πράγματα λυμμένα. Τι κάνει εδώ ο Χριστός σήμερα? Λέω, οι Άγιοι Πατέρες που ασχολήθηκαν ποια κομμάτια από το Ευαγγέλιο και από τον Απόστολο θα βάλουν, νομίζω ότι είχαν και σοφία πολύ και αγιότητα πολύ. Αν θέλετε λίγο να καθίσετε όλοι, δεν θέλω να σας βλέπω όποιος. Άνθρωποι, πρέπει να έχουμε καρέκλες πάντως και καρεκλάκια πίσω. Θανάση, δώστε λίγο. Αφού τα έχουμε, να τα δείχνουμε και όλα σας τα έχουμε. Πόσο ωραία λοιπόν τα έχουν βάλει οι Άγιοι Πατέρες στην κάθε Κυριακή να ακούμε κάτι διαφορετικό, κάτι σημαντικό, κάτι υπέροχο. Και ενώ χθες είχαμε την γιορτή της Μεταμορφώσεως που εκεί δείχνει ο Χριστός την δόξα Του, το φως Του, δείχνει τη θεότητά Του. Λάμπουν, λέει, τα πάντα. Αυτός λοιπόν, ο Χριστός ήταν στη χθεσινή γιορτή. Κι όμως αμέσως, λέει, κρύβεται όλο αυτό. Και στη σημερινή τη μέρα, στη σημερινή την Κυριακή, τι κάνει ο Χριστός μας? Τι κάνει σήμερα? Εκεί που τους είχε, λέει, σε ένα ύψωμα, και τους μιλούσε και κάθισαν όλοι ώρες ατελείωτες εκεί στην ομιλία του, άρχισε να περνάει πολύ η ώρα και οι μαθητές του νοιάστηκαν τι θα κάνουν όλος αυτός ο όχλος, όλος αυτός ο κόσμος, δεν θα φάει κάτι, πρέπει να τους ταΐσουμε και εμείς τίποτα δεν έχουμε σχεδόν. Ίσα-ίσα που φτάνει για μας ένα κομμάτι από το φαγητό. Ας τους, λέει, δάσκαλε να πάνε στους γύρω τόπους, στα χωριά εδώ και στην πόλη, για να αγοράσουν φαγητά. Και τότε τους λέει ο Χριστός, έχετε τι προσφάγει, έχετε κάτι για φαγητό? Έχουμε, λέει, πέντε άλλους και δύο ψαράκια. Φέρτε τα, λέει, εδώ. Φέρτε τα εδώ. Και αφού τα ευλόγησε, τους λέει, μοιράστε τα τώρα. Το πρώτο που ήθελα εδώ να σταθώ, στρέφει τα μάτια του στον ουρανό, στον Πατέρα του, για να δείξει από πού παίρνει τη δύναμη. Ας ήταν ο Χριστός. Ας ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Από εκεί, από τον Πατέρα, παίρνει και αυτός τη δύναμη. Το δεύτερο τους λέει, μοιράστε τα. Και οι μαθητές δεν τον κοροϊδεύουν. Να το πω, τι να μοιράσουμε, δάσκα? Να μοιράσουμε πέντε ψωμάκια και δύο ψάρια? Όχι, υπακούουν. Υπακούουν τυφλά. Απόλυτα. Παραδίδονται στα λόγια του Χριστού. Και άρχισαν, λέει, να μοιράζουν σε όλους. Και τι λέει το Ευαγγέλιο? Και έφαγαν. Όχι, δεν λέει ότι έφαγαν μόνο. Και χορτάστησαν. Και για να μας δείξει το μέγεθος του θαύματος, έχει δύο φράσεις μετά. Και μαζέψτε, λέει, τώρα όλα,
ή να μην πει απόλυτα, να μην χαθεί τίποτα. Και γέμισα, λέει, 12 κοφίνια. Και ήταν δεύτερη φράση. 5.000 οι άντρες χωρίς γυναικών και παιδιών, τι θέλει να μετρήσει εδώ με αυτόν τον έμεσο τρόπο ο Ευαγγελιστής, πόσες οικογένειες ήταν. Υπολογίζει ότι σε κάθε έναν από τους άντρες, πατριαρχική οικογένεια τότε, αντιστοιχούσε στον κάθε άντρα αντιστοιχούσε όλη η οικογένεια. Και ήταν, λέει, παιδάκι σκυλί. Με δυο ψαράκια και με πέντε ψωμιά. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε φορά εμείς στην αρτοκλασία που έχουμε τα πέντε ψωμιά και τα ευλογούμε. Για να είναι άφθονα στις οικογένειες και σε όσους γιορτάζουν και σε όσους τα προσφέρουν. Δέστε, μωρέ, εδώ, όταν θέλει ο Θεός, γυρίζει τα πράγματα ανάποδα και τα πάει όπως ο ίδιος θέλει. Αν τώρα όμως η ερώτηση είναι πότε θέλει ο Θεός και πώς πείθουμε το Θεό να θέλει. Και τι γίνεται, θέλει πάντα ο Θεός. Ο Θεός θέλει πάντα. Κάθε φορά. Τι θέλει όμως, δεν ξέρω. Από αυτά που του ζητάμε εμείς, ποια είναι η ωφέλειά μας. Ποιο είναι το καλύτερό μας. Πόσες φορές γυρίζει και σε εμάς ο Χριστός τα γεγονότα ανάποδα. Αλλιώς από τα περιμένουμε και λέμε πω. Θυμάμαι όταν είχαμε τα συσίδια, τι ευλογημένες μέρες. Πόσο τα ξαναθυμάμαι αυτά τα συσίδια. Θα εγκατέλειπα τα πάντα για να ξαναγυρίσω στα συσίδια. Είναι ο μόνος λόγος που δεν κρατιέμαι, που δεν έχω τα συσίδια. Αλλά υπάρχουν υπέροχες ενορίες στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζουν τα συσίδια. Συνεχίζουν να ταΐζουν κόσμο κάθε μέρα. Και θυμάμαι και εγώ με τους συνεργάτες μου, εκεί κάποιοι που είστε και παρόντες. Και θυμάμαι και θυμάμαι και θυμάμαι πόσες φορές δεν είχαμε τίποτε να μαγειρέψουμε και ερχόταν το καλύτερο. Ποτέ δεν μείναμε χωρίς πράγματα κι ας ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή άδεια όλα. Και έλεγε η γιαγιά μου, άμα δίνεις και δεν κρατάς τίποτα, τότε έρχεται ο Χριστός και δίνει. Έρχεται ο Θεός και δίνει. Τι υπέροχο και ωραίο το θαύμα με τον Άγιο Θανάσιο, τον Αφρονίτη, μωρέ. Ίδιο θαύμα με αυτό το Ευαγγελίου ήταν. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ηγούμενος στο πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους και είχε, λέει, εκατοντάδες εργάτες και εκατοντάδες μοναχούς. Και έπρεπε να έχει κάθε μέρα και δούλευαν όλοι σκληρά για να χτίσουν το μοναστήρι και έπρεπε να έχει κάμποσο φαΐ. Και κάποια στιγμή έρχεται αυτός που ήταν ο οικονόμος της μονής, που ήταν υπεύθυνο για τα τρόφιμα και του λέει, «Γέροντα, τελειώσαμε, δεν έχει άλλα». Και παίρνει την παστούνα του και ξεκινάει να πατήσει στη Θεσσαλονίκη, να ζητιανέψει και να πάρει πράγματα για τους μοναχούς. Και στον δρόμο, πάνω εκεί ψηλά πριν την προβάτα, έτσι λέγεται ο τόπος, βλέπει μια γυναίκα, μια γυναίκα εδώ στο Αγιονό. Μα η Παναγιά είπε ότι εδώ δεν θα μπει ποτέ γυναίκα. Ποια είσαι εσύ, της λέει. Είμαι η μάνα του Θεού. Δεν σε πιστεύω.
Φοβάμαι μήπως ο πονηρός μου κάνει καμιά παγίδα. Δείξε μου ένα σημάδι. Στη βράχο, λέει, που πατάς, χτύπα τον με την παστούνα σου. Και χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και τρέχει άφθονο νερό από μέσα. Ποταμάκι ολόκληρο. Μέχρι σήμερα σε αυτόν το βράχο είναι ανοιχτή η πηγή και τρέχει άφθονο νερό. Μόλις το είδε ο Άγιος, προσκύνησε και φίλησε τα πόδια της Παναγιάς. «Πού πας», του λέει γέροντας. «Πάω να ζητιανέψω τρόφιμα, διότι χτίζω το μοναστηράκι σου, όπως πήρα την εντολή από τους πατέρες και από τον Θεό. Να γυρίσεις», του λέει, «πίσω, τα αμπάρια σου είναι γεμάτα. Να κάνετε το έργο του Θεού, να κάνετε τον κανόνα σας, να κάνετε την μετάνοιά σας και εγώ πάντα θα τρέφω αυτό το μοναστήρι». Γυρίζει πίσω, πετώντας γιατί είδε την Παναγιά, πετώντας για αυτά που του είπε η Παναγιά. Και μπαίνει στο μοναστήρι και δεν βλέπει μόνο τα μπάρια γεμάτα. Τρέχανε, λέει, όλα μέχρι έξω στην αυλή της μονής. Και στο σημείο που είχαν φτάσει, έβαλαν εικόνισμα που είναι μέχρι τα σήμερα και ονόμασαν την Παναγιά τους, την εικόνα, Παναγιά η οικονόμησα. Αυτή που τα οικονομάει, γι' αυτό και στη Λαύρα δεν έχουν βάλει ποτέ από τότε μοναχών το διακόνημα του οικονόμου, αλλά βοηθός της οικονόμησας της Παναγιάς. Πόσες φορές, μωρέ, πόσα θαύματα έχουν ζήσει και τα μοναστήρια μας και οι οικογένειες και λαοί ολόκληροι από την Παναγιά, η οποία τρέχει, 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 τρέχει. Τι θέλει όμως η Παναγιά για να μας δίνει αυτό που τη ζητάμε? Εύκολα πράγματα. Ποτέ η Παναγιά και ο Θεούλης δεν μας ζητάνε δύσκολα πράγματα. Λίγη ταπείνωση ή μάλλον όχι. Πρώτα θέλουν αγάπη και ο Θεός και η Παναγιά. Θέλουν αγάπη να έχουμε και μαζί ταπείνωση και υπομονή σε αυτό που ζητάμε. Πόσες διηγήσεις υπάρχουν στο Άγιον Όρος και στα ασκητήρια, όσοι μοναχοί κρύβονταν και τους έστελνε ο Θεός να είναι μόνοι τους στα ασκητήρια και στις φυλιές, που έρχονται οι άγγελοι και τους φέρνουν το καρβελάκι το ψωμί. Όταν πήγε, λέει, ο Άγιος Παφνούτιος στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη στο Άγιον Όρος, γιατί είχαν χάσει, λέει, αυτοί το πώς γίνεται η νοερά προσευχή, και ήρθαν, τους είπε ο Θεός, να έρθουν στο Άγιον Όρος, να βρουν τον ασκητή, τον Πέτρο, τον Αθωνίτη που ήταν στη σπηλιά. Στην αρχή δεν ήθελε να τον κρατήσει τον επισκέπτη. «Εδώ έχω εντολή να μένω μόνος μου». Και όταν του είπε ότι είναι εντολή του Θεού, έκανε υπακοή και τον κράτησε. Αλλά τι του είπε? «Εδώ όμως δεν θα μιλάμε καθόλου. Μόνο προσευχή να κάνουμε». Νύχτωσε και έκαναν τον κανόνα τους και οι δυο. «Δώσ' του μετάνοιας, δώσ' του προσευχή, δώσ' του μετάνοιας, δώσ' του προσευχή». Και κάποια στιγμή μυρίζει ο φιλοξενούμενος ψωμί. «Γέροντα», του λέει, «συγχώραμε που καταλύω τον κανόνα σου και την εντολή σου».
Για άναψε λίγο το καντιλάκι να δω. Γιατί μυρίζει ψωμί, τι γίνεται, ο διάβολος μας πειράζει. Και τότε ταπεινά του λέει, έρχεται κάθε βράδυ ο άγγελος και μου αφήνει ένα καρδελάκι ψωμί. Αλλά σήμερα δες, του λέει, είδε ο άγγελος ότι είμαστε δυο οι μοναχοί και άφησε δύο καρδελάκια ψωμί. Δύο καρδελάκια ψωμί για να φάμε, λέει, και οι δύο. Κάνε μετάνοια στον άγγελο, φάμε και συνέχισε την προσευχή σου. Και όμως, για να μην σας περνάει από το μυαλό σκέψη, σε αυτά τώρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα, όταν πρόκειται να κοινωνήσουν, κι ας είναι άγιοι οι ασκητές από αυτούς αρκετοί, δεν τους κοινωνάει κανένας άγιος, κανένας άγγελος από τον ουρανό. Παπάς απλώς πάει και τους κοινωνάει. Αν θυμηθείτε την ιστορία της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ο Άγιος Ζωσιμάς πήγε και την κοινώνησε. Και όταν ξαναπήγε την άλλη χρονιά, τη βρήκε θαμένη και πάνω στον τάφο να είναι ένα λιοντάρι για να πει τη διήγηση στον Άγιο Ζωσιμά. Όλα μπορεί να τα αλλάξει ο Θεός και η χάρη του Θεού και οι άγγελοι και οι άγιοι και η Παναγία. Όταν χρειάζεται και τα μικρά και τα μεγάλα τα ζώα υπακούν στους Αγίους και η φύση γυρίζει ανάποδα. Και λέω, εμείς γιατί να αγωνιάμε. Τι λέει εκεί όμως το Πάτερ ημών? Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μην, όχι για έναν αιώνα όμως, αλλά σήμερα και να φτάνει η έννοια μας. Μόνο για το σήμερα. Εμείς θέλουμε να μαζεύουμε, λες και θα μείνουμε χίλιους αιώνες εδώ κάτω στη γη. Και δεν παίρνουμε το παράδειγμα τώρα, αν φύγουμε από εδώ, θα βρούμε τα μνήματα φεύγοντας. Ότι όλοι εκείνοι εκεί, τίποτα δεν πήραν μαζί τους. Τίποτα. Τα σάββανα, λέει, δεν έχουν τέλος. Ας το βάλουμε στο μυαλό μας. Και να δίνουμε καμιά ελεημοσύνη, διότι τότε μας δίνει και εμάς ο Θεός. Από σήμερα οι παρακλήσεις θα γίνονται στην απέναντι στη Σαρακίνη μέχρι και τις 12, μετά έχει δύο εσπερινούς και Θεία Λειτουργία. Φέτος Θεία Λειτουργία θα την κάνουμε από εκεί, πέρυσι την κάναμε εδώ το 15 Αύγουστο με μεγάλη αγωνία, ή από εκεί θέλουμε πρωί. Πρωί θέλω να την κάνω. Εγώ δεν μαλώνω με κανένα. Όπως θέλετε να βλέπετε για να σας τα κάνω. Εξομολόγηση θα έχουμε μετά τις λειτουργίες, όποιος θέλει να μένει, να είμαστε σύντομοι, να μην περιμένουν οι συνάνθρωποι σας πολύ. Βλέπω ότι κάποιοι έρχονται από μακριά. Καλά, και πώς ευχαριστείς, θα πούμε. Σ' αγαπώ. Από τον τόπο που ήρθε, από τα Γιάννενα, με την οικογένειά μου. Και βλέπω κι άλλους που ήρθαν από μακριά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Και έξω έχουμε, τώρα γι' αυτό θα το έχουμε έξω από τον ναό. Υπάρχει μια οικογένεια που θέλω να την βοηθήσουμε πολύ, πρέπει να την βοηθήσουμε. Κάνει μια θεραπεία που αν πετύχει αυτή η θεραπεία θα ξεκινήσει και σε άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το έχουμε αναλάβει εγώ, είπα στην οικογένεια ότι το έχω αναλάβει και κάθε τόσο περισσεύει και όταν κάνουμε θα το στέλνω. Και να μην ξεχνάτε να παίρνετε το βιβλίο του Παπαφώτη. Το βάλαμε και εκεί πάνω τον Παπαφώτη. Ο Παπαφώτης είναι φίλος μου. Φίλος μου. Και θέλω να γίνει φίλος.
Διευχόν τον Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε καλά, καλημέρα. Καλή καλημέρα να έχετε.